Το θέατρο της Τετάρτης. Αίτηση σε γάμο του Τσέχοφ. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Τίμος Περλέγκας Τσιμπουκόφ. Σταύρος Ξενίδης Λομόφ. Μαρία Σκούντζου Ναταλία. Ψυχίτσα μου, τι βλέπω, ο Ιβάν Βασίλεβιτς, πανευτυχής και μακάριος. Τι ξαφνικό ήταν αυτό, μανούλα μου, πώς θα πάμε, καλά? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε? Πολύ καλά, ας δοξάζουμε το Θεό, τους Αγίους και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα καθίστε να σας καμαρώσω, καθίστε σας παρακαλώ. Α, φίλε μου, έχω μεγάλο παράπονο. Δεν ξεχνούν έτσι τους γειτόνους. Μα γιατί μου ήρθατε έτσι επισήμως, με ασπραγάντια και τα λοιπά και τα λοιπά? Για πού μου ετοιμάζεστε να πάτε, μανούλα μου? Για πουθενά. Έρχομαι μόνο και μόνο για σας, αξιότιμε Στέφανε Στεφάνοβιτς. Και τότε γιατί μου στολίστηκες γιορτινά, αγαπητέ γείτονα? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Έρχομαι σε σας, αξιότιμε Στέφανε Στεφάνοβιτς, και πήρα το θάρρος να σας ενοχλήσω για μια αίτησή μου. Είχα την τιμή επανειλημμένως να ζητήσω τη βοήθειά σας και πάντα εσείς, πώς να το πω, να με συγχωρείτε, είμαι, νιώθω πολύ εκνευρισμένος. Μήπως θα μπορούσα να έχω ένα ποτήρι νερό? Και βέβαια, ορίστε. Δεν μου πολύ αρέσει η ταραχή του, δανεικά θα έρχεται να μου ζητήσει. Μα για τι πράγμα πρόκειται, παιδί μου? Να ξέρετε, σταμάτιε Στεφάνοβιτς, με συγχωρείτε, Στέφανε Στεφάνοβιτς. Τι έπαθα, Θεούλη μου? Είμαι στα αλήθεια τρομερά εκνευρισμένος. Βλέπετε πόσο εκνευρισμένος είμαι. Με λίγα λόγια, μόνο εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε, αν και δεν ταξίζω καθόλου και δεν έχω κανένα δικαίωμα να σας ζητήσω βοήθεια. Ω, με σκάσατε, ψυχούλα μου, μα μιλήστε επιτέλους. Λοιπόν, αμέσως, ένα λεπτό να συνέλθω. Ήρθα για να σας ζητήσω την κόρη σας, Ναταλία Στεφάνοβνα, εις γάμον. Μανούλα μου, φοβάμαι πως δεν άκουσα καλά. Ιβάν Ιβάνοβιτς, σε παρακαλώ να το επαναλάβεις. Μάλιστα, έχω την τιμή να ζητήσω την κόρη σας, Ναταλία Στεφάνοβνα, εις γάμον. Είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένος και τα λοιπά και τα λοιπά, τόσο χαρούμενος και τα λοιπά και τα λοιπά, που είναι αδύνατο να κρατηθώ και να μην σε φιλήσω στα δυο παχουλά μαγουλά σου. Και να ξέρεις πόσο το επιθυμούσα. Ήταν ο μοναδικός μου πόθος στη ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σ' αγαπούσα πάντα, παιδάκι μου, σαν να σ' είχα γεννήσει εγώ ο ίδιος. Μα το Θεό, παιδάκι μου, που να σας έχει πάντα αγαπημένους και ταιριασμένους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πόσο το λαχταρούσα κάτι τέτοιο. Δεν βλέπεις, απ' τη χαρά μου κοντεύω να τα χάσω, να τρελαθώ. Είμαι έξω φρενών. Πάω να σου στείλω την Ναταλία και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια στιγμή. Αξιότιμη Στεφάν Στεφάνοβιτς. Τι λέτε, μπορώ να έχω ελπίδες πως θα με θέλει κι αυτή? Μα τι λες, έναν τέτοιο όμορφο νέο σαν και σένα να μην θελήσει? Στοιχηματίζω πως είναι μαζί σου ενθουσιασμένη, ερωτευμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Περίμενε μια στιγμούρα. Τώρα, οχ, με πιάσε κρύος υδρότας. Οχ, τρέμω, τουρτουρίζω. Σαν να πρόκειται να παρουσιαστώ για εξετάσεις. Τρέμω. Το παν είναι να το πάρει κανείς απόφαση όπως το ρετσινόλεδο. Αν το πολύ σκεφτεί κανείς, αν το πολύ ψηλαφίσει, το πολύ μιλήσει, αν περιμένει κανείς το ιδανικό του, το μεγάλο και αληθινό έρωτα, δεν παντρεύεται ποτέ. Αχ, Θεούλη μου, κρυώνω, τρέμω ολόκληρος. Η Ναταλία Στεφάνοβνα είναι μια θαυμάσια νοικοκύρα. Δεν είναι άσχημη, είναι και μορφωμένη. Πού θα βρω την καλύτερη? Είμαι τόσο ταραγμένος που βουίζουμε τα αυτιά μου σαν μελίσι. Να το έφτασε πια ο κόμπος το χτένι. Δεν παίρνει άλλο, δεν παίρνει, πρέπει να παντρευτώ.
Εμπρότης είμαι κιόλας 35 χρονών, στην κρίσιμη δηλαδή ηλικία όπως λένε. Δεύτερον, έχω ανάγκη από μια τακτική και ήσυχη ζωή. Υποφέρω από την καρδιά μου, με πιάνει συχνά ταχυπαλμία. Είμαι οξύθυμος και νευριάζομαι το παραμικρό. Να, τα χείλια μου τρέμουν και νιώθω ένα μούδιασμα στο δεξί μου βλέφαρο. Το πιο μεγάλο βάσανο μου όμως είναι ο ύπνος. Μόλις πέσω και αρχίζω να τον παίρνω γλυκά-γλυκά, ξαφνικά τικ! Σαν κάτι να ξεκινάει από το αριστερό μου πλευρό και να με χτυπάει στον ώμο και στο κεφάλι. Πηδάω τότε σαν τρελός από το κρεβάτι μου και αρχίζω να κόβω βόλτες με στην κάμαρα. Μόλις κάνω να ξαναπέσω και αρχίζει να έρχεται πάλι γλυκά-γλυκά ο ύπνος, να σου ξανά το καταραμένο τικ στο αριστερό πλευρό. Και αυτό συνεχίζεται καμιά 20 φορές. Αχ, έρχεται η Ναταλία Στεφάνοβνα. Πω, με ξαναπιάνει η τρεμούλα. Εσείς είσαστε. Μου λέει ο πατέρας μου, τρέχα, είναι ένας έμπορος και ζητάει εμπόρευμα. Καλημέρα, Ιβάν Βασίλειοβιτς. Καλημέρα, αξιότιμη Ναταλία Στεφάνοβνα. Με συγχωρείτε, φοράω την ποδιά μου και είμαι ολότελα τη μέλητη. Καθαρίζαμε αρακά για να τον βάλουμε να ξεραθεί. Μα γιατί κάναμε μαύρα μάτια να σας δούμε. Καθίστε. Θέλετε να φάτε μαζί μας? Όχι, ευχαριστώ. Έχω κιόλας φάει. Τότε καπνίστε. Να τα σπίρτα. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Ναι. Κι όμως χθες έβρεχε τόσο δυνατά που οι εργάτες δεν μπορέσαν να κάνουν τίποτα όλη την ημέρα. Πόσα κιλά θερίσατε? Δεν ξέρω τι με έπιασα και έβαλα να θερίσουν ολόκληρο το λιβάδι και τώρα το μετάνιωσα. Φοβάμαι μήπως το χόρτο χαλάσει. Καλύτερα θα ήταν να περιμένω. Μα τι βλέπω? Αν δεν γελιέμαι, είστε με φράκο. Άλλο και τούτο. Για χορό με ετοιμάζεστε? Κι έτσι μεταξύ μας, το ξέρετε πως αμορφύνατε. Αλήθεια, γιατί μας είστε τόσο περιποιημένος? Βλέπετε, αξιότιμη Ναταλία Στεφάνοβνα, είναι που έχω πάρει την απόφαση να σας παρακαλέσω να μ' ακούσετε. Ίσως βέβαια να ξαφνιαστείτε και ίσως και να θυμώστε, μα με πιάσε κρύος υδρόμος. Μα τι τρέχει λοιπόν? Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ξέρετε, τιμημένη μου Ναταλία Στεφάνοβνα, πως από πολύ καιρό, από τα παιδικά μου χρόνια, έχω την τιμή να γνωρίζω την οικογένειά σας. Η Μακαρίτισσα, η θεία μου και ο άντρας της, και όπως το ξέρετε, κληρονόμησα από αυτούς μερικά χτήματα, είχαν πάντα μια πολύ βαθιά εκτίμηση για τον πατέρα σας και για τη Μακαρίτισσα, τη μητέρα σας. Οι οικογένειες Λομόφ και Τσιμπουκόφ είχαν πάντα στενές σχέσεις, σαν να λέμε περίπου συγγενικές. Βέβαια, και όπως ξέρετε, τα κτήματά μου αγκαλιάζουν σφιχτά τα δικά σας. Και αν το θυμάστε, οι γελαδοβοσκές μου χαϊδεύουν τις ρίζες των δέντρων του δάσους. Με συγχωρείτε να σας διακόπτω. Ναι. Είπατε οι γελαδοβοσκές μου. Ναι. Μα είστε βέβαιος πως είναι δικές σας? Α, ναι, κατά δικές μου, Δεσποινή. Να τα μας τώρα. Οι γελαδοβοσκές είναι δικές μας και όχι δικές σας. Όχι, είναι δικές μου, αξιότιμη Ναταλία. Έπρεπε να τα ακούσω και αυτό, πως είναι δικές σας. Και βέβαια που είναι δικές μου. Μιλάω για τις γελαδοβοσκές που βρίσκονται ανάμεσα στο δάσος και τα έλατα των βάλτων. Μα ναι, και εγώ για αυτές σας μιλάω. Είναι δικές μας. Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος, αγαπητή και αξιότιμη Ναταλία. Είναι δικές μου. Μα τι μου λέτε τώρα, Ιβάν Βασίλειεβιτς, και από πότε έγιναν δικές σας? Α, όχι. Όχι, να με συμπαθάτε δηλαδή. Γιατί αυτό μπορώ να το αποδείξω οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχει επίσημη πράξη. Οι γελαδοβοσκές ήταν παρακαταθήκη κάποτε, αυτό είναι αλήθεια. Μα τώρα όλοι ξέρουν πως είναι δικές μου. Πάνω σε αυτό δηλαδή δεν χωράει συζήτηση. Παρακολουθήστε με αν θέλετε. Η γιαγιά της θείας μου είχε δώσει αυτές τις γελαδοβοσκές να τις νέμονται δωρεάν οι χωρικοί του παππού του πατέρα σας. Και για αντάλλαγμα τις είχαν ψήσει τούβλα. Οι χωρικοί λοιπόν του παππού του πατέρα σας χάρηκαν δωρεάν 40 χρόνια αυτές τις γελαδοβοσκές. Και έτσι συνήθισαν να τις θεωρούν για δικές τους. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Η περιοχή με τα χτήματα του παππού μου και του προπάπου μου έφτανε στο βάλτο. Με άλλους λόγους, οι γελαδοβοσκές ήταν δικές μας. Σας παρακαλώ να σταματήσει πια αυτή η συζήτηση. Μην επιμένετε άλλο, γιατί καταντάτε ανυπόφορο. Μα όχι, να σας δείξω επίσημα χαρτιά. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Ή αστείευεστε ή σας αρέσει να με πειράζετε. Είναι δηλαδή απίθανα παράλογο αυτό που λέτε, μα την αλήθεια. Έχουμε στην κατοχή μας αυτή τη γη εδώ και 300 χρόνια πάνω κάτω. Και ξαφνικά να έρχονται και να σου λένε πως δεν είναι δικά σας. Α, να με συγχωρείτε, μα δεν μπορώ να πιστέψω ούτε αυτά τα ίδια μου τα αυτιά. Δεν είναι που νοιάζομαι για αυτά τα λιβάδια. Είναι δεν είναι πέντε στρέμματα και δεν αξίζουν όλο και όλο πάνω από 300 ρούβλια. Μα με πνίγει το άδικο. Μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε, μα μου είναι αδύνατο να υποφέρω την αδικία. Ακούστε με συγχωρείτε, ακούστε με, σας οικετεύω. Οι χωρικοί του παππού του πατέρα σας, όπως είχα ήδη την τιμή να σας πω, έφτιασαν κεραμίδια για τη γιαγιά της θείας μου. Για να τους ευχαριστήσει η γιαγιά της θείας μου. Της θείας σας, της γιαγιάς σας, του παππού σας, δεν καταλαβαίνω τίποτα πια. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα λιβάδια είναι δικά μας. Είναι δικά μου, Δεσποινή. Δικά μας.
Ακόμα και αν μιλάτε δύο μέρες ολάκερες για να με πείσετε, και αν βάλετε 15 φράκα, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Είναι δικά μας, δικά μας. Είναι δικά μου, Δεσποινής. Δεν επιθυμώ ότι είναι δικό σας, μα δεν θέλω κιόλας να χάσω κάτι που είναι δικό μου. Πάρτε το όπως θέλετε. Δεν έχω ανάγκη από αυτά τα λιβάδια, κυρία μου, μα είναι ζήτημα αρχής. Εάν τα θέλετε, επιτρέψτε μου να σας τα προσφέρω. Εγώ να σας τα προσφέρω, γιατί είναι δικά μου. Τι απογοήτευση, αλήθεια. Μέχρι τώρα σας θεωρούσαμε καλό γείτονα, φίλο. Πέρσι σας δανείσαμε το αλέτρι μας και έτσι εμείς περιμέναμε στο Νοέμβριο για να λωνίσουμε και να τώρα πας μας φέρεστε, σαν να είμαστε γύφτη. Μου χαρίσετε τη δικιά μου τη γη. Σπουδαίο δώρο. Να με συμπαθάτε, αλλά η συμπεριφορά σας δεν είναι καθόλου συμπεριφορά καλού γείτονα. Τη βρίσκω μάλιστα εξωφρενική. Ώρα είναι να μου πείτε κιόλας πως θέλω να καταπατήσω τα χτήματά σας. Αχ, Δεσποινής μου, πρέπει να ξέρετε πως δεν συνηθίζω να καταπατώ ποτέ τα χωράφια κανενός. Και ακόμα περισσότερο, δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κανέναν να με κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Οι γελαδοβοσιές είναι δικές μου. Λέτε ψέματα, είναι δικές μας. Δικές μου. Θέλετε αλήθεια και θα σας το αποδείξω. Θα στείλω αμέσως τους θεριστάδες μου εκεί. Τι? Τώρα αμέσως οι θεριστάδες μου ξεκινάνε. Θα τους πετάξω με τις κλωτσιές. Δεν θα τολμήσετε. Όχι. Αχ, Θεέ μου, η καρδιά μου. Με πιέσε τα χυπαλιμία. Ακούστε, Δεσποινής, οι γελαδοβοσκές είναι δικές μου. Το νιώθετε? Δικές μου! Μη φωνάζετε, σας το απαγορεύω. Μπορείτε να φωνάζετε στο σπίτι σας όσο που να βγάλετε τον κόρακα. Μ' όχι εδώ μέσα και προσέξτε καλά, γιατί έχετε ξεπεράσει τα όρια της υπομονής μου. Δεσποινής μου, αν δεν είχα αυτό το τρομακτικό παλμό στην καρδιά, και αν οι αρτηρίες μου δεν χτυπούσαν στα μελίνια μου, θα σας μιλούσα αλλιώς. Οι γελαδοβοσκές είναι δικές μου! Δικές μου! Δικές μου! Δικές μου! Δικές μου! Τι συμβαίνει, γιατί φωνάζω? Μπαμπά, εξήγησε σε παρακαλώ σε αυτόν τον κύριο σε ποιον ανήκουν οι γελαδοβοσκές. Σε εμάς ή σε αυτόν? Παιδί μου, τα λιβάδια αυτά είναι δικά μας. Προς Θεού. Προς Θεού, Στέφανε Στεφάνοβιτς, γιατί είναι δικά σας? Σεις τουλάχιστον λογικευτείτε. Η γιαγιά της θείας μου έδωσε να τα ανέμονται δωρεάν και για μικρό χρονικό διάστημα τα λιβάδια στους χωρικούς του παππού σας. Οι χωρικοί τα εκράτησαν 40 ολόκληρα χρόνια. Και έτσι ίσως να άρχισαν να τα βλέπουν για δικά τους. Μια στιγμή, Χρυσέ μου, μια στιγμή. Ναι. Ξεχνάτε πως οι χωρικοί δεν πληρώνουν τίποτα στη γιαγιά σας κτλ. Μα και οι πέτρες το ξέρουν ακόμα πως είναι δικά μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχετε δει λοιπόν το σχεδιάγραμμα? Θα σας αποδείξω πως είναι δικά μου. Αγάπη μου, δεν μπορείτε να το αποδείξετε. Όχι, θα το αποδείξω. Μα μικρούλι μου, γιατί φωνάζεις έτσι? Φωνάζοντας ακριβώς δεν θα αποδείξεις τίποτα. Δεν θέλω τίποτα δικό σας. Μα δεν θέλω και να παραιτηθώ από τίποτα δικό μου. Γιατί να το χαρίσω? Αν, αγάπη μου, ήρθες εδώ με την πρόθεση να πάρεις τα λιβάδια μου και τα λοιπά και τα λοιπά, προτιμώ να τα χαρίσω καλύτερα στους χωρικούς παρά σε σένα. Ορίστε μας. Και με τι δικαίωμα θα χαρίσετε στους χωρικούς ξένη περιουσία? Λοιπόν, μάθε πως αυτό το ξέρω εγώ, νεαρούλη μου. Και μάθε πως δεν επιτρέπω να μου μιλάνε έτσι με αυτό το ύφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαι νεαρέ μου στα χρόνια διπλός από σένα και σε παρακαλώ να είσαι πιο ψύχρεμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή με περνάτε για βλάκα και βαρθήκατε να με κοροϊδέψετε? Λέτε πως η γη μου είναι δική σας και έχετε την απέτηση ύστερα από αυτό να είμαι και ψύχρεμος και να σας φέρω με ανθρωπινά. Όχι, όχι, οι καλοί γείτονες δεν κάνουν έτσι. Στέφανε Στεφάνοβιτς, δεν είστε ένας καλός γείτονας, μα είστε ένας άρπαγας. Πώς? Τι είπατε? Μπαμπά, στείλε αμέσως τους θεριστές στα λιβάδια. Τι είπατε, κύριε? Οι γελαδοβοσκές είναι δικές μας και δεν θα υποχωρήσω ποτέ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να μην βρίζετε το σόι μου. Στην οικογένεια των Λομόφ όλοι υπήρξαν τίμιοι. Μάλιστα! Και κανένας δεν πήγε στα δικαστήρια για απάτη όπως ο θείος σας. Στην οικογένεια των Λομόφ όλοι ήσαν τρελοί. Όλοι! Ο παππούς σας έπινε και γινόταν σκνήπα στο μεθύσι. Μάλιστα! Και η πιο μικρότερη θεία σας είναι Αστάσκα Μιχάλωνα. Ας μην τα λέμε κιόλα, Τόσκα σε μέναν αρχιτέκτονα και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Η μάνα σας ήταν μια κατσίκα! Τι! Θεούλη μου, πώς χτυπάει η καρδιά μου! Θεούλη μου, νερό! Και ο πατέρας σας ήταν ένας χαρτοπαίχτης, ένας χαραμοφάης! Η θεία σας μια κουτσομπόλα που δεν έχει τέρι! Το αριστερό μου το φαδωράκι, δεν το νιώθω! Είσαστε ένας κουτσομπόλης! Αχ, το κεφαλάκι μου! Και ποιος ξέρει τι ανακατώματα κάνετε πριν από τις εκλογές! Θολώσαν τα ματάκια μου! Αχ, πού είναι το καπέλο μου! Πού είναι η πόρτα! Από πού θα φύγω? Θα ρω πως τελειώνω! Δεν νιώθω τα πόδια μου! Φεύγω! Και να μην ξαναπατήσεις σπίτι μου! Πηγαίνετε στο δικαστήριο, θα δούμε! Α, πάει στο διάλογο! Τον άθλιο! Δεν είναι λοιπόν να εμπιστεύεσαι κανέναν! Ο Ελεϊνός! Ο ασκημομούρης! Το τέρας! Καταπατεί ξένα χτήματα και τολμάει ακόμα να βρίζει! Και τόλμησε! Τόλμησε ο χοντροκέφαλος να κάνει μια αίτηση και τα λοιπά και τα λοιπά! Ακούσε εκεί, μια αίτηση! Μια αίτηση? Πώς δεν το ξέρεις? Ήρθε για να σε ζητήσει σε γάμο. Για να με ζητήσει? Γιατί δεν μου το έλεγες πρωτύτερα? Και μου κουτσάρισε γι' αυτό και το φράκο του, το βοηδόμουτρο.
Το φουσκωμένο αστί! Ήθελε εμένα! Με ζήτησε! Και τώρα να ξαναγυρίσει! Να ξαναγυρίσει! Γρήγορα, γρήγορα! Α, δεν αισθάνομαι καλά! Ας ξαναγυρίσει! Ας ξαναγυρίσει! Ας ξαναγυρίσει! Τι σε έπιασε! Θεέ μου! Είμαι δυστυχής! Θα σκοτωθώ! Θα γκρεμιστώ! Με τυραννούνε! Αχ, πεθαίνω! Θέλω να ξαναγυρίσει! Πού να πάρει για τύχη που την έχω! Τώρα, 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 αμέσως μην ξελαριάζεσαι! Πάω, πάω να τον φωνάξω! Ησύχασε! Αχ, τι κάναμε! Τι κάναμε! Ας ξαναγυρίσει! Έρχεται, έρχεται! Δεν είχε απομακρυνθεί! Ήταν έξω από την πόρτα! Ας ξαναγυρίσει! Σου λέω πως έρχεται! Αχ, τι δυστύχημα να έχει κανείς μια κόρη μεγάλη! Τον βρήσαμε, τον προσβάλαμε, τον διώξαμε και φταίσαι εσύ γι' αυτό! Όχι εσύ! Βέβαια, βέβαια, εγώ πάντα τα φταίω όλα. Καλά, καλά, ξεμπέρδεψε τα εσύ τώρα μόνη σου. Νάτος που έφτασε, εγώ φεύγω. Έχω ένα παλμό στην καρδιά. Έχω ένα τρομερό παλμό. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, νιώθω ζαλάδες. Μα συγχωρείτε, παραφερθήκαμε, Ιβάν. Τώρα θυμάμαι. Οι γελαδοβοσκές είναι στα αλήθεια δικές σας. Η καρδούλα μου πώς χτυπάει. Αχ, τα λιβαδάκια μου. Τα ματάκια μου θολώσαν. Σας είπα, τα λιβάδια είναι δικά σας. Κατά δικά σας. Καθίστε, καθίστε παρακαλώ. Είχαμε άδικο. Ναι, ξέρετε, είναι ζήτημα αρχής. Δεν με νοιάζει για το χτύμα, μα για την αρχή. Ακριβώς για την αρχή. Ναι. Μα δεν αλλάζουμε κουβέντα. Έπειτα έχω και αποδείξεις. Η γιαγιά της θείας μου είχε δώσει στον παππού του πατέρα σας. Αρκετά μιλήσαμε γι' αυτά, αρκετά. Αρκετά. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Και πότε σκοπεύετε να πάτε κυνήγι? Τιμημένη μου Ναταλία Στεφάνοβνα. Πιστεύω να πάω άμα τελειώσει ο θερισμός. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Είμαι πολύ καλός κυνηγός. Δυστυχώς όμως έπαθα μια φοβερή συμφορά. Ο σκύλος μου, ο Μπούλης, κουτσένη. Ό,τι κρίμα. Και γιατί αυτό? Δεν ξέρω. Κάπου θα χτύπησε το ποδαράκι του ή τον δάγκωσαν τα άλλα σκυλιά. Είναι το καλύτερό μου σκυλί, χωρίς να λογαριάζουμε πως μου κοστίζει μια περιουσία ολόκληρη. Τον αγόρασα 125 ρούβλια. Τον αγοράσατε πολύ ακριβά, Ιβάν Βασίλειβιτς. Για μένα δεν είναι ακριβά. Είναι σκύλος περίφημος. Ο μπαμπάς έδωσε για το Λέοντά του 85 ρούβλια και ο Λέων είναι πολύ καλύτερος από τον Μπούλη σας. Ο Λέων καλύτερος από τον Μπούλη. Τι λέτε τώρα, το πιστεύετε στα αλήθεια? Ο Λέων καλύτερος από τον Μπούλη? Μα δεν θέλει συζήτηση. Είναι βέβαια ακόμα μικρός, αυτό είναι αλήθεια. Ούτε που τον δέσαμε ακόμα. Μα όσο για ομορφιά και ξυπνάδα δεν υπάρχει καλύτερος σε όλο τον τόπο. Με συγχωρείτε, Ναταλία. Μην ξεχνάτε πως έχει κοντό σαγόνι. Κοντό. Και ένας σκύλος με κοντό σαγόνι δεν είναι ποτέ καλός για κυνήγι. Πρώτη φορά μου το ακούω αυτό. Κοντό σαγόνι. Μα σας βεβαιώ πως έχει το κάτω το σαγόνι πιο κοντά από τα πάνω. Το μετρήσατε? Το μέτρησα. Για να κυνηγήσει ένα ζώο, είναι καλός, μα για να το πιάσει, αμφιβάλλω. Εμπρότης, ο Λέων μας έχει μακρύ τρίχωμα. Είναι άλλωστε γιος του Λύκου και της Ντόλης. Όσο για το παλιό σκυλό σας, ούτε που ξέρουμε ποια είναι η ράτσα του. Είναι γέρικο και άσχημο σαν ψοφίμι. Γέρικο! Μα δεν θα τον αλλάζω ούτε με πέντε λέοντές σας. Μήπως δεν ξέρω πόσο ο Μπούλης μου είναι ένας περίφημος σκύλος, ενώ ο Λέων σας... Είναι αστείο δηλαδή και να μιλάει κανείς για αυτόν. Τέτοιους σκύλους έχει ο καθένας. Με 23 ρούβλια είναι πολύ καλά πληρωμένος και με το παραπάνω. Αχ, κύριε Λομόφ, σήμερα είστε το πνεύμα της αντιλογίας. Πριν φανταζόσαστε πως τα λιβάδια είναι δικά σας και τώρα πως ο Μπούλης σας είναι καλύτερος από το Λέοντα. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που άλλα σκέφτονται και άλλα λένε. Τώρα το ξέρετε πως ο Λέων αξίζει 100 φορές περισσότερο από το κοπρό σκυλό σας τον Μπούλη. Γιατί λοιπόν να λέτε το αντίθετο? Βλέπω, Ναταλία Στεφάνοβνα, πως με παίρνετε για στραβό ή για ηλίθιο. Μα νιώστε το καλά πως ο Λέων σας έχει κοντό σαγόνι. Δεν είναι αλήθεια. Έχει κοντό σαγόνι. Δεν είναι αλήθεια. Γιατί φωνάζετε, Δεσποινής? Γιατί λέτε παλαβομάρες. Με κάνετε να επαναστατώ. Καιρός είναι να δώσετε μια ντουφεκιά στον Μπούλη σας, να πάει από εκεί που ήρθε και να πάψετε να μου το συγκρίνετε με τον Λέοντα. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να εξακολουθήσω αυτή τη φιλονικία. Με έχει πιάσει πάλι ταχυπαλμία. Μα θέλει και ερώτημα. Είναι αποδεδειγμένο πως τα περισσότερα ψέματα τα λένε οι κυνηγοί. Καλό. Δεσποινή, σας παρακαλώ, σοπάστε. Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Σοπάστε. Σοπάστε! Δεν θα σοπάσω αν δεν παραδεχτείτε πως ο Λέων μου είναι 100 φορές καλύτερος από τον Μπούλη σας. 100 φορές χειρότερος, θέλετε να πείτε? Ας πάει στα κομμάτια. Ας ψοφήσει ο Λέων σας. Τα μελίνια μου, τα μάτια μου,
η καρδιά μου. Το παλιό σκυλό σας δεν είναι ανάγκη να ψοφήσει. Είναι που είναι ψοφήμη. Σοπάστε! Έχω ένα βάρος στην καρδιά! Όχι, δεν θα σοπάσω! Σοπάστε πάλι! Μπαμπά, βάλε το χέρι στην καρδιά και πες μας την αλήθεια. Ποιο σκύλο είναι καλύτερο, ο Λέων μας ή ο Μπούλης του? Σας ηχετεύω, πέστε μου μονάχα αυτό. Είναι ή δεν είναι κοντό το σαγόνι του, ναι ή όχι? Κι αν ήταν όπως το λέτε, τι σημασία έχει? Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει καλύτερο σκύλο σε όλη την επαρχία. Σας το λέω ειλικρινά. Ο Μπούλης μου είναι πολύ καλύτερος. Μην ταράζεστε, χρυσέ μου άνθρωπε, μια στιγμή. Ο Μπούλης σας βέβαια έχει τα προτερήματά του. Είναι ράτσα καθαρόαιμη, έχει γερά πόδια κτλ. Μα αν θέλετε να ξέρετε, ο σκύλος σας έχει δύο σοβαρά ελαττώματα. Είναι γέρος και έχει κοντή μουσούδα. Με συγχωρείτε, έχω τα κυπαλμία. Ας δούμε καλύτερα τα γεγονότα. Θυμάστε ότι στο τελευταίο μεγάλο κυνήγι ο Μπούλης μου πήγαινε πλάι-πλάι με το σκύλο του κόμητος. Ενώ ο δικός σας ο Λέων έμενε πίσω λεύγες ολόκληρες. Αυτό είναι αλήθεια. Έμενε όμως πίσω γιατί τον χτύπησε με το καμουτσίκι του κάποιος από τους ανθρώπους του κόμητος. Σπουδαία δικαιολογία. Και όταν όλα τα σκυλιά κυνηγούσαν την Αλεπού, γιατί ο Λέων σας κυνηγούσε ένα αρνί? Αυτό είναι ψέματα! Αλλά άκουσε, παιδί μου, επειδή έχω το ελάττωμα να θυμώνω εύκολα, ας πάψει πια αυτή η κουβέντα. Καθένας ζηλεύει το σκυλί του άλλου, έτσι είναι. Και σε εσάς το ίδιο συμβαίνει. Μόλις είδατε ότι ένα σκυλί είναι καλύτερο από τον Μπούλη σας, γίνατε έξω φρενών και αρχίσατε να λέτε πότε το ένα και πότε το άλλο κτλ. Δεν είμαι κανένας κουτός, τα καταλαβαίνω όλα. Κι εγώ το ίδιο, τα καταλαβαίνω όλα. Κι εγώ το ίδιο, τα καταλαβαίνω όλα. Τι στο διάλο καταλαβαίνει? Έχω τα χυπαλμία. Τα πόδια μου δεν τα νιώθω, δεν μπορώ. Έχω τα χυπαλμία. Τι κυνηγός είσαστε εσείς? Καλύτερα να καθίσετε κοντά στο τζάκι σας και να λέτε παραμύθια. Και όχι να κυνηγάτε την Αλεπού. Παλμούς. Αλήθεια, τι διάολο κυνηγός είσαστε εσείς? Με τους παλμούς σας καλά θα κάνατε να μένετε σπίτι σας. Και όχι να τρέχετε καβάλα στα κατσάβραχα. Και τουλάχιστον να κυνηγούσατε. Πηγαίνετε στο κυνήγι μόνο και μόνο για να καυγαδίζετε και να κατηγοράτε τα σκυλιά των αλωνών κτλ. Μήπως λοιπόν φαντάζεστε ότι είσαστε κυνηγός? Μα γιατί? Γιατί μήπως είσαστε εσείς? Πηγαίνετε στο κυνήγι μόνο και μόνο για να σας βλέπει ο κόμις και για να με κάνετε ανακατοσούρες. Αχ, η καρδιά μου, η καρδούλα μου. Είστε ένας τρομερός κουτσομπόλης! Τι είπατε, είμαι κουτσομπόλης? Ναι, κουτσομπόλης. Βρωμιάρη, χοντροκέφαλε. Γεροπαράξενε. Ιησουίτη. Σώπα, γιατί θα σε σκοτώσω με ένα παλιό ντούφεκο σαν μπέρδικα. Ανθρωπάκι. Όλος ο κόσμος ξέρει τι. Οχ, η καρδούλα μου. Η καρδούλα μου. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι η γυναίκα σας τις έβρεχε. Τα ποδαράκια μου, τα μελίνια μου, τα μάτια μου θολώνουν. Χάνομαι, πέφτω. Και για σένα ξέρουν πως σε σέρνει από τη μύτη η δούλα σου. Η καρδιά μου. Η καρδιά μου πάει, έσπασε. Δεν νιώθω το αριστερό μου το πλευρό. Πού είναι το πλευρό μου, πεθαίνω. Πεθαίνω, ένα γιατρό. Μπα, τι μου έπεσε στην πολυθρόνα και μου κάνεις τον ψόφιο. Σπασμένε, ραγισμένε, ξεπιτωμένε. Τι κυνηγός είσαστε εσείς? Πώς μπορείτε να κρατιέστε πάνω στο άλογο? Μα μπαμπά, κοίταξε τι έχει. Μπαμπά, ο Ιβάν Βασίλιεβιτς πέθανε. Δεν αισθάνομαι καλά. Μου κόπηκε η αναπνοή μου. Αέρα! 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 Μπαμπά! Ο Ιβάν Βασίλιεβιτς πέθανε! Ιβάν Βασίλιεβιτς! Ιβάν Βασίλιεβιτς! Τι κάναμε! Πέθανε! Ένα γιατρό! Τι τρέχει, Ναταλία! Τι τρέχει, τι θέλεις! Πέθανε! Πέθανε! Ποιος πέθανε? Πέθανε στα αλήθεια! Θεέ μου! Θεέ μου, νερό! Ένα γιατρό! Να! Πιέστε. Όχι, δεν πίνει. Ώστε λοιπόν, πέθανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος. Γιατί δεν τεινάζω τα μυαλά μου στον αέρα? Γιατί να μην κόψω το λαιμό μου πέρα ως πέρα? Τι περιμένω? Δώστε μου ένα πιστόλι. Πού βρίσκομαι? Ανασηκώνεται. Πιέστε νερό, Λεμόφ. Έτσι. Αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Τα μάτια μου θόλωσαν. Σκοτάδι παντοτινό. Πού βρίσκομαι? Παντρευτείτε. Παντρευτείτε το γρηγορότερο και αντίστε στο διάβολο. Σας θέλει. Ορίστε το χέρι της. Δώστε μου και το δικό σας. Ωραία. Έτσι. Θέλει να σας παντρευτεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεχτείτε λοιπόν την ευλογία μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά να ζήσετε, αφήστε με μένα ήσυχο. Πώς, τι, δεν καταλαβαίνω. Σε θέλει, λέει.
Λοιπόν, φιληθείτε και αντίστε στο διάβολο. Είναι ζωντανός. Ναι, ναι, τον θέλω. Φιληθείτε. Τι, περίφημα. Με συγχωρείτε, τι συμβαίνει. Α, τώρα θυμάμαι. Η καρδούλα μου, θολώνουν τα μάτια μου. Είμαι ευτυχισμένος. Ναταλία μου, να φιλήσω το χέρι σου. Δεν νιώθω πια τα πόδια μου. Κι εγώ είμαι το ίδιο ευτυχισμένη. Έβγαλα από πάνω με ένα βάρος. Πρέπει όμως να παραδεχτείτε πως ο Μπούλης είναι χειρότερος από τον Λέοντα. Ναι, το παραδέχομαι. Είναι καλύτερος. Ναι, είναι χειρότερος. Είναι καλύτερος. Είναι χειρότερος. Ορίστε η συζυγική ευτυχία που αρχίζει. Ελάτε να πιούμε σαμπάνια! Καλύτερος! Χειρότερος! Καλύτερος! Χειρότερος! Σαμπάνια! 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 Ακούσατε την αίτηση σε γάμο του Τσέχοφ. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Τίμος Περλέγκας Τσιμπουκόφ. Σταύρος Ξενίδης Λομόφ. Μαρία Σκούντζου Ναταλία. Thank you.